την πρόσκληση. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει και τι παράπονα και αιτήματα δέχεστε εσείς ως αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Δικαιωμάτων Φυλακισμένων, πώς θα αντιδράσουν, υπάρχει τρόπος αντίδρασης? Υπήρξε ήδη μια καθιστική εκδήλωση διαμαρτυρίας. Ναι. Έγινε την Παρασκευή στον χώρο των κεντρικών φυλακών. Μάλιστα. Όμως προσπαθούμε να τους έχουμε τους φυλακισμένους υποσυνθήκες ειρήνης, ηρεμίας και να μην εξαγριώνονται, γιατί αυτά τα άτομα τα οποία τους αποστερείται το δικαίωμα ελευθερίας και πληθώρα άλλων δικαιωμάτων και που τους εσωφούν εστικών ίδρυμα, δεν είναι εύκολο να τους αποστερήσεις δικαιώματα τα οποία έχουν με βάση τον νόμο ή να τους αντιμετωπίσεις άνισα. Οι αντιδράσεις τους είναι πιο έντονες από τις αντιδράσεις κάποιου άνθρωπου που είναι ελεύθερο. Ναι. Έγινε καθιστική εκδήλωση από όλων, από όλους τους κρατουμένους ή εκείνους που εγκατέθεσαν αίτηση για αποφυλάκηση, πέντε μας, κύριε Πολυχρόνη? Κοιτάξτε, οι προτεστάντες ήταν αυτοί που εγκατέθεσαν αίτηση, ναι. Αλλά και οι υπόλοιποι συμπαραστέκονται, γιατί έρχεται η σειρά. Μάλιστα. Και το παράπονο είναι ένα, ότι καθυστερούν να εκταθούν οι αιτήσεις τους, ναι. Ενώ τα στάνταρ τα οποία έθεσαν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ασθενών Δικαιωμάτων ήταν όταν υπάρχει αίτηση από φυλακή σε παιδεία, πρέπει να εξετάζεται αμέσως μόλις συμπληρώνεται ο χρόνος όπου κατήστανται δικαιούχοι. Δηλαδή, μόλις συμπληρωθεί η ταρήφα, όπως τη λέμε. Ναι. Και εδώ τι βλέπουμε? Βλέπουμε ένα φαινόμενο ότι να εξετάζονται στην ώρα τους και κατά προτεραιότητα αυτοί οι οποίοι άλλοι ονομάζουν ως VIP. Πρώην αξιωματούχοι. Πρώην αξιωματούχοι του κράτους, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί για διάφορες κλπ. Εξετάζονται, ναι, κατά προτεραιότητα, ενώ άτομα τα οποία έχουν καταθέσει την αίτηση τους μήνες πιο πριν, και θα έλεγα ότι κατέστησαν δικαιούχοι με τον νέο νόμο χρόνια πιο πριν. Θέλετε να μας πείτε ένα ενδεικτικό παράδειγμα, κύριε Πολυχρόνη, για να αντιληφθούμε πόσο σοβαρό είναι το μέγεθος της διαφοροποίησης που γίνεται? Έχουμε ένα άτομο που με την νέα την νομοθεσία, ναι, κατέστηκε δικαιούχος πριν 5 χρόνια. Πριν από 5 χρόνια. Ακριβώς, ναι, με την νέα την νομοθεσία στις 27 του Μαΐου, ναι, 26-27 του 2018, ήρθε και πήγε ένας νόμος όπου λέει ότι κύριοι, πλέον είναι δικαίωμα για να υποβάλει αίτηση και αποφυλάκηση στην επαδία, να έχει κάθε κρατούμενος αφαιρούμενο του χρόνου της προεδρικής χάρης, ναι, και τις χάρις όπου λαμβάνει από τις φυλακές λόγω καλής διαγωγής και κατηγορία. Ναι. Αυτομάτως εκείνη την ημέρα, θα έλεγα μπορεί και τον έναν τρίτο των κρατούμενων, κατέστησαν δικαιούχοι και αποφυλάκησαν παρία. Ναι. Δηλαδή άτομα τα οποία ήδη ήταν καταδικαστέντες, ήδη έχτιαν ποινή κτλ. Με τη νέα νομοθεσία, ναι, είναι δικαιούχοι. Ακριβώς. Ναι. Όλα αυτά τα άτομα καταδίκασαν αιτήσεις. Εντάξει, επειδή μπορεί συζητείτε η αλλαγή της νομοθεσίας εκ νέου. Αυτό είναι ένα θέμα που θα δούμε και με εκπροσώπους της Βουλής σε λίγο. Ναι, αλλά να το ολοκληρώσω αυτό. Ναι, βεβαίως. Ένιωσαν αίσθημα, έντονο αίσθημα αδικίας, ναι, και άνησης μεταχείρισης. Γιατί κατανοητό, ο διαφορετικό που είχαν οι αιτήσεις που εξετάστηκαν κατά προτεραιότητα ήταν ότι ήταν πρώην αξιωματούς. Ναι. Πώς γίνεται να επίδειξε στη σειρά του άλλου? Ναι. Ενώ οι καταδικάστηκες μεταγενέστερα. Ή κατέστησες δικαιούχος πολύ πιο μετά. Ναι. Και δεν έχουν πρόβλημα με τα άτομα που αποφυλακίστηκαν οι κρατούμενοι. Το πρόβλημα τους είναι με το συμβούλιο αποφυλάκησης επαδία. Ναι. Είναι το πρόβλημα αυτό, αλλά εσείς... Κάτι τρέχει, εδώ υπάρχουν έντονες υποψίες για παρέμβαση. Για παρέμβαση είναι εννοείται κομματική. Οποιασδήποτε κομματική, δεις, προεδρική, δεν ξέρουμε, τι? Δεν έχω στοιχεία για να πω τέτοιο πράγμα, γι' αυτό λέω για υποψίες. Ναι. Εντάξει, είναι ανθρώποι που είχαν δεσμούς με την εξουσία και όχι από ένα χώρο, να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους. Αλλά κύριε Πολυχρόνη, θέλω να μου πείτε τώρα, με όλη αυτή την κατάσταση, ξεκίνησαν με μια καθιστική διαμαρτυρία οι άνθρωποι, κρατούμενοι. Από εκεί και πέρα, φαντάζομαι θα ενταθούν τα μέτρα, προγραμματίζουν κάτι άλλο? Όχι, προσπαθούμε να το θέσουμε. Ήδη η πρόεδρος του Συνδέσμου έχει συνάντηση με τους εκπροσώπους όλων των κομμάτων στην, ναι, Βουλή και προσπαθούμε μέσω διαπραγματεύσεων να κουντήσουμε τα πράγματα όπως τα εξετάσουν οι αιτήσεις των φυλακισμένων, ναι, γιατί μέχρι είναι εκεί πολύ πολύ έντονο και άσχημο το αίσθημα του να έχεις δικαίωμα απελευθέρωσης
ή έστω προοπτική, αν και εφόσον πετύχει η αίτηση σου, και να μην σε καλούν να σε εξετάσουν. Μάλιστα. Τώρα, αν τον απορρίψει και το Συμβούλιο κρίνει για κάποιον ότι κύριε είναι επικίνδυνος για την κοινωνία, δεν έχει αναγκαστεί. Α, το φωνάξουν τουλάχιστον να του δώσουν μια απάντηση. Ναι. Αλλά είναι το αίσθημα, νιώθουν αίσθημα έντασης, αγωνίας και ότι. Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς έχετε αποταθεί πέραν από τη Βουλή και θα έχετε και συναντήσεις, φαντάζομαι, με τους εκπροσώπους, ναι, όπως μας είπατε. Ναι, πέραν από την Βουλή, έχετε προσπαθήσει να έρθει σε επικοινωνία με το Παρόλ, με το Συμβούλιο Αποφυλακίσεως Επαρχίας. Έχω επιστολές για άτομα, ναι, με εκπροσωπό. Αλλά. Και δεν έχει κληθεί κανένα. Μάλιστα. Λοιπόν. Σας ευχαριστώ τώρα, πάρα πολύ. Το θέμα με τη Βουλή, ναι, αυτό το οποίο γίνεται, με το θέμα με τον νέο νόμο κτλ. Το, αυτό το οποίο θέλω εγώ να πω εκ μέρους του συνδέσμου φυλάκισης. Εννοείται ότι στην Κύπρο δεν έχουμε εναλλακτικές ποινές. Ναι. Το δικαστήριο αντιμετωπίζει όλους τους παραβάτες του νόμου με την ποινή φυλάκιση. Μάλιστα. Είναι θέμα πλέον πολιτικής της πολιτικής ηγεσίας. Ναι. Εάν θέλει η ποινή να έχει αναμορφωτικό σκοπό και αυτά έχει ως σκοπό της. Μάλλον γι' αυτό έκαναμε τον νόμο, κύριε Πολυχρόνη, για να τους κάνουμε έξω επειδή είχαμε υπερπληθυσμό. Ακριβώς, ο μόνη διέξοδος που έχει η πολιτεία να επανεξετάσει την περίπτωση ενός κρατούμενου, αν έχει αναμορφωθεί όχι, γιατί είναι μια δεύτερη ευκαιρία, υπό συνθήκες φύλαξης, φρούρησης, με επιτηρητή, με όρους, ούτω ώστε να ενταχθεί ομαλά στην κοινωνία και να δείξει πρακτικά ότι έχει αναμορφωθεί, ότι στην Κύπρο είναι το θεσμός του Συμβουλίου Αποφυλακής Επαρχίας. Δεν έχουμε εναλλακτικές ποινές ούτω ώστε το δικαστήριο να μπορεί να ελέγχει δικαστικά υπό συνθήκες απελευθερωτικές κάποιον αν έχει αλλάξει, ναι, ή όχι. Ούτε εναλλακτικές έχει για κάποιους που χρωστούν, γιατί ακόμα και σε ιδιωτικό τραπεζικό χρέος να έχουν. Δικαιούται η τράπεζα, όπως άλλαξε και εκεί η νομοθεσία, για να εξυπηρετηθούν κάποιοι, για να μην μας κοροϊδεύουν, επειδή τα γνωρίζουμε ή τουλάχιστον υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μας ενημερώνουν. Και εκεί λοιπόν μπορεί να καταχωρήσει μια τράπεζα μια αναγωγή, ποινικό θεωρείται πλέον, ναι, μετά από συμφωνία αναδιάρθρωσης και οδηγούνται και πάλι, επειδή λέμε ότι άλλον τα αστικά χρέη και άλλον τα υπόλοιπα. Εν πάση περιπτώσει. Ναι. Ναι, λοιπόν. Και τι αναμορφωτικό πρόγραμμα. Κύριε Πολυχρόνη, επιτρέψτε μου λίγο ένα λεπτό, επειδή είναι η μέρα που έχουμε τους εκπροσώπους των κομμάτων, περιμένουμε τους άλλους δύο, αλλά είναι και εδώ ο βουλευτής ο Παύλος Ομιλωνά. Ο Παύλος Ομιλωνάς, λοιπόν, ο οποίος έχει ασχοληθεί με το θέμα και θέλουμε να ακούσουμε και τη δική του τη θέση και να σας ακούσει και εσάς. Γιατί θα έχετε συναντήσεις, λέτε. Κύριε Ομιλωνά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, το ακούτε. Υπάρχει σωρία αντιδράσεων και όχι μόνο από τους φυλακισμένους και τον κόσμο τον έχει ξενήσει που δεν είναι στη φυλακή το γεγονός ότι κάποιοι φαίνεται ότι αποφυλακίζονται, φαίνεται, δεν λέμε ότι αυτό γίνεται για να μην μας κάνει κάποιος το πόδι μας προνομιακά και οι κρατούμενοι είναι εξωφρενών. Σε μια τέτοια περίπτωση όπου συζητείται και η αλλαγή της νομοθεσίας, πρώτα το ψηφίσαμε, τώρα ζητούμε να τον αλλάξουμε. Τι γίνεται όταν δεν μπορείς να πλησιάσεις το παρόλ, όταν δεν σου απαντούν στις επιστολές σου, πώς μπορούν να βρουν το δίκαιο τους αυτοί οι άνθρωποι? Κοίτα, καταρχήν να πω κάτι το οποίο ίσως δεν γνωρίζει ο κόσμος. Ναι. Οι αυτοί που μας παρακολουθούν δηλαδή. Όταν ήρθαν ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής, η συγκεκριμένη πρόταση νόμου που προέρχεται από τον Γιώργο Γεωργίου του Δημοκρατικού Συναρμού, πρόεδρο της Επιτροπής Νομικών, και υιοθετήθηκε από όλα τα μέλη της Επιτροπής Νομικών, συμπεριλαμβανόμενων αρκετών συναδέλφων από όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Η αλήθεια είναι ότι εγώ καθόμουν στην έδρα και ενημερωνόμενος για το τι ακριβώς θα ψηφίζαμε, είχα στο μυαλό μου αντέδρασα για τους παιδεραστές. Το πρόγραμμα που σκέφτηκα στο μυαλό είναι ότι άνθρωποι που κακοποιούν παιδιά δεν έχουν κατά την άποψή μου εμένα, δεν έχουν δικαίωμα δεύτερης ευκαιρίας. Και με βάση επιστημονική. Αυτό σκέφτηκα. Συμφωνώ. Έγινε μια συζήτηση μεταξύ μας, όλες οι γευτικές ομάδες και οι βουλευτές, περί τίνος πρόκειται. Η ενημέρωση που είχαμε εμείς, οι περισσότεροι βουλευτές, και είμαι σίγουρος γι' αυτό, από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, ήταν η εξής. Ότι τους δίναμε το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση στο Συμβούλιο, το συγκεκριμένο, ναι, 6 μήνες νωρίτερα, και το Συμβούλιο θα μελετούσε την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, ως αρμόδια αρχή, ούτως ώστε να προωθείται. Όταν έγιναν αυτά τα πράγματα, εγώ πιστεύω η συντριπτική πλειοψηφία βουλευτών, δεν ξέρω αν υπήρχαν οι συνωμοσιολόγοι ή κάποιοι που στο μυαλό τους είχαν τον ένα ή τον άλλο πολιτικό αξιωματούχο, ο οποίος θα αποφυλακιζόταν ή θα εποφελείται από αυτήν την προσπάθεια. Οι περισσότεροι, και αυτή ήταν η αντίδραση βουλευτών με τους οποίους μίλησα εγώ, ήταν ότι πάρα πολλοί κόσμος,
ο οποίος είναι φυλακή για χρέη των φόρων εισοδήματος, για τις κοινωνικές ασφαλίσεις, ναι. θα υποφελεί του και θα είχε το δικαίωμα υποβολής αίτησης για απονομή χάριτος από τον πρόεδρο ή από οποιονδήποτε άλλον θα μπορούσε να κάνει την μείωση της ποινής, ούτως ώστε συμπολίτες μας με μεγαλύτερη ευκαιρία να βγουν. Στην πορεία του χρονού, άλλη μια νομοθεσία δηλαδή, εφαρμόζεται λαθασμένα. Έχει απολύτω δίκιο ο κ. Πουλίκα. Ναι. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή κάποιοι που είναι αξιωματούχοι, πολιτιακοί αξιωματούχοι ή άλλοι να έχουν προτεραιότητα, αλλά είναι θέμα εφαρμογής της νομοθεσίας. Γιατί δεν ζητήσατε να γίνει κατηγοριοποίηση λοιπόν? Δηλαδή να έρθουν και να πούνε ότι π.χ. Κοίτα, Ανούφρη, αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων ότι δεν μπορεί να παρεμβαίνουμε στις αποφάσεις της δικαστικής αρχής. Ναι. Όταν αποφασίζει ο δικαστήριο και υπάρχει μέσα από τη διαδικασία του συντάγματος και έχει εφαρμοστεί το Συμβούλιο Αποφυλακίσεων ή ο πρόεδρος απονέμει χάρη με βάση το Σύνταγμα ναι. ή μειώνει τις ποινές, πρέπει να είναι για όλους ή άλλους λόγους. Αυτό είναι αρμοδιότητα της συγκεκριμένης αρχής. Δεν είναι αρμοδιότητα του βουλευτή ναι. να αποφασίσει αν ο ένας ή ο άλλος καταδικαστής ναι. ή καταδικαστής. Ναι, να πω και κάτι για τα άτομα που ναι. καταδικαστεί για σεξουαλικά δικήματα. Όντως, ναι. όντως είναι μια ξεχωριστή κατηγορία παραβατών όπου οι σύγχρονες σοφρονιστικές επιστήμες τους αντιμετωπίζουν ως ασθενείς, ότι υπάρχει μορφή ψυχολογική και ψυχιατρική ναι. προβλήματος. Για αυτούς υπάρχει αρχή εποπτείας, όπου έχει διασπιστεί στην Κύπρο μετά το 2014, που δυστυχώς η νομοθεσία του Συμβουλίου Αποφυλάκησης δεν θεσπίζει διαδικασία συνεργασίας του Συμβουλίου Αποφυλάκησης μας με την αρχή εποπτείας, που είναι και η πλέον αρμόδια αρχή για να πει αν όντως έχουν ξεπεράσει το πρόβλημα τους ή αν πρέπει να παρακολουθήσουν ειδικά προγράμματα. Και ακόμα αν πρέπει να υπάρχει αυτός ο περιορισμός. Δηλαδή, ναι, πρέπει να τη χάνουν ασυλίας. Είναι ασθένεια. Είναι ασθένεια η παιδεραστία. Αυτόν είναι αναμφισβήτητο. Και προγράμματα θεραπείας σύγχρονα ναι. με τις φυλακές. Στις φυλακές υπάρχει πρόγραμμα. Δεν υπάρχει. Σωστά. Όχι, άρα απλά τους τιμωρούμε γιατί είναι άρρωστοι. Ναι, αλλά για να μην αλλάξουμε ακριβώς. θέμα, ναι. η νομοθεσία ήταν συγκεκριμένη. Ναι. Η εφαρμογή της νομοθεσίας αποδεικνύεται με βάση τις καταγγελίες που ακούω από τον κ. Πολυχρονού και από άλλους, ναι. είναι ότι η εφαρμογή της συγκεκριμένης νομοθεσίας είναι άδικη, ναι. δημιουργεί διάφορες κατηγορίες φυλακιστέντων ή αποφυλακιστέντων των προνομιούχων, όπως πολλές άλλες νομοθεσίες. Για παράδειγμα, μια νομοθεσία που ορίζει την συμπεριφορά συντεταγμένων οργάνων απέναντι σε έναν πολίτη έχει σχέση με το κοινωνικό καθεστώς, το πολιτιακό καθεστώς ή άλλον καθεστώς. Αυτό δεν είναι ισονομία. Ναι. Έχει απόλυτο δίκιο ο κ. Πολυχρονίου. Μάλιστα. Περί αυτού πρόκειται. Τώρα, αν δημιουργήθηκαν και άλλα προβλήματα, εγώ το αναδεικνύω στη σφαίρα του συγκεκριμένου. Ναι. Δεν μπορεί, ναι. κατά την άποψή μου, μια απόφαση δικαστική, μόνο δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά, εκτός εάν δεν αναφερόμαστε σε σοβαρά δικήματα. Μάλιστα. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Λοιπόν, κ. Πολυχρονίου, επειδή πρέπει να κλείσουμε με αυτό το θέμα. Ναι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κάνω μια σύντομη, θα μου επιτρέψεις Παύλο, θα κάνουμε μια σύντομη απευθεία σύνδεση με το Προεδρικό, εκεί όπου ήταν η συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, να μας ενημερώσει η Νικόλη Κουνναφή και θα επιστρέψουμε στη συζήτηση και με τους υπόλοιπους.